Είμαστε με τον Αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, Δημήτρη Βαρβαγιάννη, και ένα από τα θέματα που έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό είναι εκείνο με το κλιμάκιο Πλωμαρίου που έχει φέρει πολλές εντάσεις. Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση? Έχει φέρει πολλές αναστατώσεις, θα έλεγα. Ναι, δημιούργησε ένα θέμα πριν 15 μέρες με το κλιμάκιο Πλωμαρίου. Έγινε μια προσωρινή αναστολή λειτουργίας του χώρου του κλιμακίου. Ενεργοποιηθήκαμε αμέσως. Πήγαμε και η Δημοτική Αρχή και ως τοπική κοινότητα και Δημοτική Ενότητα. Βρέθηκε ένας χώρος στην πλαγιά να στεγάσει προσωρινά το κλιμάκιο Πλωμαρίου, ώστε να μπορεί να κάνει απόσχημα τη δουλειά του. Φυσικά ήταν μια αναστάτωση η οποία προήλθε, πιστεύω, και από τους χώρους κομματικούς, γιατί έγινε ένα χαρτί σε στέλεχος παράταξης, την οποία ασχολείται με τους πυροσβέστες, και έγινε, πήγε το θέμα στη Βουλή και έγινε αναστολή προσωρινή του κλιμακίου. Το θέμα ουσιαστικά λύθηκε. Προσωρινά θα πάει το κλιμάκιο στην πλαγιά μέχρι ώστε να γίνουν κάποιες επεμβάσεις στο δημοτικό κτίριο Πλωμαρίου και να επανέλθει σε πρώτη θέση. Πολλά βγήκαν, πολλά υπόθηκαν, το κτίριο είναι κατάλληλο και δεν για να στεγάσει υπηρεσίες κτλ. Εμείς έχουμε στην κατοχή μας χαρτιά από τη ΔΑΕΦΚ, τα οποία ήρθαν μετά το σεισμό του 17, το οποίο το λένε ότι το κτίριο δεν έχει υποστεί κάποια μείωση από την ικανότητά του. Όπως επίσης και έχουμε χαρτί από την πολεοδομία πρόσφατο, το οποίο λέει ότι το κτίριο ναι, μεν χρειάζεται επισκευή, αλλά με τίποτα δεν θεωρείται κατάλληλο. Λέγεται ότι ο λόγος για τον οποίο έκλεισε προσωρινά το κλιμάκιο στο Πλωμάρι είναι προσχηματικός. Έτσι ακούγεται. Θέλω να μην το πιστεύω γιατί έχω καλή διάθεση, αλλά ο τρόπος που έγινε και εν ώψη μέσα από προεκλογικής περίοδου, κάτι τέτοιο έδειχνε. Φυσικά γι' αυτό κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα, ώστε αυτό να το ανατρέψουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μιχαλέλη, ο πρόεδρος της κοινότητας δήλωσε παρέτηση. Τι ανατροπές φέρνει αυτό και ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μιχαλέλη? Καταρχάς, από την τοπική κοινότητα παραιτήθηκε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ένας σύμβουλος, οι οποίοι και τους δυο τους είχαν συνεργάτες τα 4 χρόνια που ήμουν δήμαρχος, και κάτι τέτοιο, ας πούμε, με ενόχλησε με την καλή, γιατί ο πρόεδρος είχε βάλει το αφημί του μέσα στο Μιχαλέλιο, ο έτερος τοπικός σύμβουλος ήταν ταμείας του Ιδρύματος, θεώρησαν ότι έχουν θέμα και υπέβαλαν παρέτηση. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια ο κ. Ξαθούλης δεν έκρινε ότι αυτό που τράβηγε το Μιχαλέλιο θα του έφερνε πρόβλημα στο αφημί του και τα λοιπά, και θα τον μπλοκάζει την όλη περιουσία. Έτυχε την τελευταία μέρα που παραιτήθηκε ο πρόεδρος στο αμείο του Μιχαλέλιο να μπουν τα 20 χιλιάρικα τα οποία μας είχε υποσχεθεί μια εταιρεία κατασκευαστική, και την ευχαριστούμε κιόλας, και πιστεύουμε και σε κάποια άλλη ενίσχυση από κάποιον άλλον, η οποία θα δώσει με πνευματική ένεση στην παρούσα φάση, ώστε το Μιχαλέλιο να συνεχίσει να υπάρχει. Βέβαια, στόχος μας παράλληλος είναι να μπορέσει να βγει η άδειά του, να κατασκευαστεί το τμήμα της υπερασφάλειας που απαιτείται, ώστε να μπορεί το Μιχαλέλιο να μπει σε ένα κομμάτι και να συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΗ. Ως προς αυτό το σκέλος, δηλαδή με την αδειοδότηση για την υπερασφάλεια, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες? Έχουν γίνει μια μελέτη, έχει κοστολογηθεί η μελέτη και γίνεται προσπάθεια, μαζεύονται τα χρήματα, ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί το έργο. Είναι υπερασφάλεια και θα ζητηθούν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, ώστε να μπορεί το ίδρυμα να αδειοδοτηθεί και να μπορεί να συμβασιοποιηθεί με τον ΕΟΠΗ. Είναι μεγάλη ένεση αυτή, το νοτική, διότι παίρνει ζωή στο οικονομικό κομμάτι το ίδρυμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το φράγμα Σεδούντα, πώς βαίνει η λειτουργία του? Το φράγμα Σεδούντα ήταν το γεφύρι της Άρτας του Πλωμαρίου. Ήταν ένα έργο που ξεκίνησε πριν 24 χρόνια. Το 2013, για να πούμε την αλήθεια, αυτό είχε πάρει μια χρηματοδότηση επί κυβέρνηση Σαμαρά και επί υπουργού του κ. Αθανασίου, ώστε να αποπελατωθεί. Μετά μπήκαμε στην οικονομική κρίση, όλα αυτά παγώσανε. Όταν ήταν περιφερειάρχης ο κ. Μουτζούρης και από τη Δημοτική Αρχή του κ. Κίτελη και τη πρώτη Δημοτική Αρχή, ξανενεργοποιήθηκε το θέμα, έγινε αποπελάτωση του φράγματος. Ευχαριστούμε τον κ. Μουτζούρη, διότι όντως έδρασε γρήγορα
ώστε να μπορεί το φράγμα να είναι λειτουργικό. Η ΔΕΙΑΛ ανέλαβε το κομμάτι της επεξεργασίας του νερού, το οποίο το έχει συμβασιοποιηθεί με μια εταιρεία, το οποίο ελέγχει το, πέρα από ένα εργοστάσιο το νερό και ελέγχεται ανά πάσα στιγμή. Έγινε και ένα έργο ουσίαση ουσιαστικά, γιατί κατέβασε το νερό μέσα από τη μάνα που λέμε, μέσα στο φράγμα και μπορεί το, η λιμνοδεξαμενή να γεμίζει σχετικά εύκολα. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, φέτος με την ανοβρία που μας διακατέχει, με 8-9 ίντσες νερό, το φράγμα είναι σχεδόν γέμισε. Και πόσους εξυπηρετικούς κατοίκους εξυπηρετεί? Αυτό το φράγμα έχει δυνατότητα να γεμίσει με 210.000 κυβικά νερό. Με καλή χρήση και με όχι σπατάλες, νομίζω ότι μπορεί να μας βγάλει, όπως λέμε, παλικάρια την τουριστική περίοδο. Πέρυσι, όντως μας άντεξε, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου περίπου, δεν έγινε καμία διακοπή στο πλωμάρι, πέρα από μια διακοπή που έγινε για λόγους τεχνικούς, για ένα δίωρο θυμάμαι, και είχαμε φιλοξενήσει με πάρα πολύ κόσμο και μπορέσει και να απεξήλθε στις ανάγκες του τόπου μας. Πριν λειτουργήσει το φράγμα, τι προβλήματα υδροδότησης είχατε και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τέτοια έργα στις περιοχές της Λέσβου? Οι δεξαμενές αυτές είναι ουσιαστικές, γιατί με την ανοβρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που βλέπετε φέτος, θα έχουμε στο μέλλον βασικά προβλήματα και όπως και κάποιοι πόλεμοι θα γίνουν και το νερό. Αλλά το φράγμα αυτό μας έλυσε τα θέματα και μπορώ να πω ότι είναι ένα έργο υποδομής βασικό που έγινε τα τελευταία χρόνια και λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια στο πλωμάρι. Μιας που λέμε για έργα που λειτουργούν στο πλωμάρι, πρόσφατα λειτουργήσε και η πύλη σέγγιδα του πλωμαρίου. Τι να περιμένουμε φέτος? Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει να κάνει με αφήξεις πλοίων στο πλωμάρι? Η πύλη εισόδου στο πλωμάρι είναι ένα έργο το οποίο λειτουργήσε πέρυσι τον Ιούλιο. Πέρυσι έφερε στο πλωμάρι γύρω 2.000 επισκέπτες από τα απέναντι παράλια. Έγινε ένα δρομολόγιο ουσιαστικά, το οποίο ήταν συστηματικό κάθε Παρασκευή και κάθε Κυριακή. Πιστεύω και φέτος να γίνει κάτι ανάλογο. Το θέμα είναι ότι η πύλη εισόδου ανοίγει μια νέα διέξοδο, όχι μόνο για το πλωμάρι, για όλο το νησί, το οποίο είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη του όλου του νησιού. Πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία η πύλη αυτή? Κοιτάξτε να δείτε, ένας ξένος που έρχεται τώρα από τα πέντε παράλια, κανονίζει μέσω booking, μέσω internet και κανονίζει και δωμάτιο και πώς θα μετακινηθεί. Τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Φυσικά πρέπει και ο ντόπιος επιχειρηματίας να δραστηριοποιηθεί ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του απέναντι επισκέπτη να τον κρατήσει στον τόπο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έχετε κάποια εικόνα πώς θα κινηθεί ο τουρισμός στο πλωμάρι? Έχω εικόνα. Εγώ πιστεύω ότι οι πληροφορίες είναι ότι θα είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από πέρυσι. Και γι' αυτό πιστεύω σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το γεγονός. Δηλαδή σε πρώτη φάση με το νερό, όπως είπαμε πριν μπροστά, και σε δεύτερη φάση με το θέμα του κομμάτι της καθαριότητας, η οποία ήδη έχουν αρχίσει συζητήσεις πώς θα γίνει ώστε να είναι καλύτερη από πέρυσι. Ο κόσμος πιστεύω θα είναι περισσότερο από την τελευταία χρονιά. Το τελευταίο έτος στο κομμάτι είχε πάρα πολύ κόσμο, το ξέρετε άλλωστε. Και το βοηθήσαν οι ξενοδοχειακές μονάδες που έχει και το ξενοδοχείο το πρώτο που άνοιξε, το πεντάστερο, το οποίο προσέλκυσε αρκετό κόσμο, και τα ξενοδοχεία τα άλλα, τα οποία έχουν ψηλές κριτικές στο booking, και όλα αυτά συντελούν ώστε να προσελκύουμε πολλούς ξένους φίλους στον τόπο μας. Τι εθνικότητας είναι οι επισκέπτες? Οι επισκέπτες που έρχονται στο πλωμάρι οργανωμένα είναι Σκανδιναβοί. Βέβαια έχει και άτομα που έρχονται από άλλες χώρες, Άγγλους, Γερμανούς, και φυσικά έχουμε μεγάλη ανοικοδόμηση από τους φίλους μας από το Ισραήλ, οι οποίοι έχουν χτίσει αρκετά σπίτια στο πλωμάρι και έχουν και αγοράσει αρκετά σπίτια μέσα στον ιστό του πλωμαρίου, μεγάλα, τα οποία τα επισκευάζουν. Τι άλλα έργα έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο πλωμάρι? Ένα έργο ουσιαστικό για την νεολαία και την άθληση είναι, πιστεύω, το κλειστό προπονητήριο που λέμε, η Φούσκα, η οποία έγινε από τη Δημοτική Αρχή
Και είναι ένα έργο το οποίο έδωσε λύση στα παιδιά. Διότι, να δώσω να καταλάβετε, ένα πρωί η κόρη μου παίζει μπάσκετ, ήθελε να παίξει μπάσκετ και έβρεχε. Και τα παιδιά αναβλήθηκε η προπόνηση γιατί έβρεχε. Φυσικά είναι ένας χώρος φιλόξενος, τα παιδιά προπονούνται άνετα. Στην παρούσα φάση τυχαίνει ο υγείας να μην έχει ομάδα μπάσκετ, αλλά πιστεύω με κίνητο το Χριστό, στο άμεσο μέλλον θα φτιάξουμε ομάδα και θα μπορεί να αγωνιστεί και η ομάδα μέσα στο χώρο αυτό. Πώς τετραγωγικά είναι αυτός ο χώρος και πού βρίσκεται ακριβώς? Είναι, καταλάβουμε, όλο το πίσω χώρο του Γυμνασίου Λυκείου Πλωμαρίου. Είστε Γενικός Γραμματέας στην ομάδα του Αιγαία Πλωμαρίου. Ο Αιγαίας έχει κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό και ποιος είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας? Γεια σας, Ανδρέα. Με τον Αιγαία ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα χόμπι. Συναντιόμαστε και πάρα πολλές φορές σε γήπεδα. Φέτος ο Αιγαίας έκανε καλή πορεία. Τερμάτισε όπως πάντα πράγματα στη δεύτερη θέση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αετό που πήρε το πρωτάθλημα. Πιστεύω ο Αιγαίας του χρόνου να πάει ακόμα καλύτερα, όπως καταλαβαίνετε, να πάμε για το τίτλο. Αυτό έχει να κάνει με το βοήθεια στο σπίτι. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις και αν έχουν διασφαλιστεί οι εργαζόμενοι που δουλεύαν τόσα χρόνια εκεί? Το βοήθεια στο σπίτι είναι ένα πρόγραμμα ουσιαστικό, το οποίο το αντιμετώπισαμε και σαν δημοτική αρχή το 2006 το κομμάτι. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2002. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όλοι οι άνθρωποι το έχουν ανάγκη. Τα χωριά μας έχουν μεγάλους ανθρώπους, μεγάλης ηλικίας. Τα κορίτσια μπαίναν μέσα κάθε σπίτι, λέγανε καλημέρα στον κάθε παππού, κουβάλανε τα φάρμακα και σε κάποια στιγμή έγινε και μονιμοποίησή τους. Αυτή τη στιγμή είμαι στη διαδικασία, τα παιδιά θα μονιμοποιηθούν στους δήμους της Μυτιλίνης και της Δυτικής Λέσβου, θα φύγουν από το σύνδεσμο και μεγάλη λύπη το λέμε αυτό, αλλά το θέμα είναι να πάνε μόνιμη θέση ώστε η αγωνία των 22 ετών να τελειώσει. Τι άλλες δράσεις έχετε στο σύνδεσμο? Ο σύνδεσμος έχει το κοινωνικό παντοπολείο, έχει το κομμάτι της σύντησης απόρων, η οποία είναι μια δράση η οποία είναι σε καθημερινή βάση, εξυπηρετεί μια μερίδα μεγάλη συμπολιτών μας, γύρω σαν 90 άτομα. Έχει το κομμάτι του κέντρο κοινότητας, το οποίο, όπως ξέρετε, μεταφερθήκαμε τελευταία στα κέντρα μας γραφεία κοντά στην Αγία Ειρήνη, και ένας χώρος φιλόξενος και προσβάσιμος από όλους τους πολίτες του νησιού ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Έχουμε τους παιδικούς σταθμούς, η οποία είναι, καταλαβαίνετε, μία δράση τεράστια. Οι παιδικοί σταθμοί είναι και εδώ και στη Δυτική Λέσβο πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο τα παιδάκια που είναι πάνω από 2,5 ετών, είναι και τα βρέφη. Έχουμε τα ΚΑΠΗ, τα οποία μετά τον περίοδο του COVID ξενεργοποιήθηκαν. Ήδη έχουμε κάνει μια εκδρομή την ημερήσια. Τώρα κάνουμε εκδρομές εν ώψη χαιρετισμών, θα τις συνδυάσουμε και με τους χαιρετισμούς. Και πιστεύω και μετά θα κάνουμε μια μεγάλη εκδρομή για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που τα 2 χρόνια του COVID είχαν χάσει τον κόσμο τους. Πόσο στηρίζονται από την κρατική ενίσχυση υποδομές αυτές? Το βοήθεια στο σπίτι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται από την ΕΤΑ. Οι άλλες υποδομές στηρίζονται και από χορηγήσεις των δύο Δήμων, οι οποίες είναι σε τακτά διαστήματα σε μηνιαία βάση ουσιαστικά για τον κάθε Δήμο προς το κέντρο, προς το σύνδεσμο. Η δημοδοσία είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Με την κυρία Ζερβού, η οποία την έχουμε και στο Συμβούλιο του Συνδέσμου και τη συζητήσαμε από την αρχή, είδα τις ανησυχίες της, είδα την ανησυχία των αιμοδοτών για το κομμάτι αυτό. Είδαμε ότι κάθε 3 μήνες, 4 μήνες είχαν την αγωνία πού θα γίνει η αιμοδοσία και με το χώρο που νοικιάσαμε για το κοινωνικό φροντιστήριο που θα γίνεται πιο οργανωμένα από το Σεπτέμβριο, πιστεύω, στο χώρο κάτω στο πάρκινγκ, θα μπορούμε να στεγάσουμε σε τακτά διαστήματα και την αιμοδοσία όταν το έχει ανάγκη, ώστε να είναι ένας χώρος που να ξέρουν οι αιμοδότες πού πάνε και να έχουν και ένα αρχείο ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται. Αποτελήθηκε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα ουσίας. Γιατί έβλεπε την αγωνία, σας λέω, των αιμοδοτών, η οποία ήταν κάθε φορά πού θα γίνει η αιμοδοσία.